Όπως διαβάσατε και από τον τίτλο, πιστεύω καταλάβατε ποιο είναι το θέμα του σημερινού βίντεο. Πριν από αρκετό καιρό, συζητούσαμε πως η EA Sports δεν μπορεί να δεχθεί τις απαιτήσεις της FIFA. Πιο συγκεκριμένα, η FIFA ζήτησε 1 δις για τα επόμενα 4 χρόνια συνεργασίας της με την EA Sports. Από ό,τι φαίνεται, η EA δεν ανέχεται πλέον αυτά τα τερτύπια και γι' αυτό αποφάσισε να τα σπάσει με τη FIFA. Έτσι, το παιχνίδι από EA Sports FIFA θα λέγεται EA Sports FC. Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με δύο παιχνίδια. Το ένα ήταν το Pro Evolution, το οποίο μεταμορφώθηκε σε eFootball, και το άλλο ήταν το FIFA, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μεταμορφωθεί σε EA Sports FC. Αυτή η ιδέα της EA βέβαια δεν θα υλοποιηθεί από του χρόνου, μιας και θα βγει κανονικά FIFA 23. Παρ' όλα αυτά, μετά το παγκόσμιο κύπελο, οι δύο μεριές θα σπάσουν και πολύ πιθανόν το 2024 να δούμε το νέο παιχνίδι. Όπως είπε και ο Cam Weber, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της EA, η εταιρεία του θα συνεχίσει να έχει δικαιώματα για πάνω από 19.000 παίκτες, 100 γήπεδα, 30 πρωταθλήματα και γύρω στις 700 ομάδες. Βέβαια, η EA δεν κινείται μόνη της, μιας και έχει την υποστήριξη της Premier League, της La Liga, ακόμα και της UEFA. Το καινούργιο παιχνίδι της EA υπόσχεται καινοτομίες τις οποίες δεν μπορούσε να τις κάνει εξαιτίας της FIFA. Περίεργο δεν νομίζετε να ζητάει η FIFA και 1 δισεκατομμύριο, αλλά να βάζει και όρους στους οποίους δεν αφήνει το παιχνίδι να αναπτυχθεί έτσι ώστε να βγάλει περισσότερα χρήματα. Αρκετές από τις ομάδες υποστηρίζουν αρκετά την EA και είναι πολύ δεκτικές σε μια ιδέα η οποία πιθανότατα να τους προσφέρει και περισσότερα χρήματα. Όπως γνωρίζετε όλοι, οι ομάδες δίνουν κάποια δικαιώματα στα βιντεοπαιχνίδια τα οποία πληρώνονται αδρά. Γιατί λοιπόν η EA να μην παίξει μόνη της και εξελίσσοντας το παιχνίδι να μεγαλώσει και το κασέ. Επιπλέον αυτή είναι μια νέα ευκαιρία έτσι ώστε να μην υπάρχει το τείχος των απαιτήσεων της FIFA, η οποία κλειδώνει αρκετά το παιχνίδι και δεν το αφήνει να αναπτυχθεί όπως είπαμε και πριν. Προσωπικά εγώ σαν Γιώργος παίζω βιντεοπαιχνίδια από το 2005, ξεκινώντας με το Pro Evolution 2005. Από τότε έπαιζα πάρα πολύ ποδοσφαιράκι και επικεντρωνόμουν στο PES μέχρι και το 2012, όπου άλλαξα για να δοκιμάσω το FIFA. Αφού έπαιξα FIFA μέχρι και το 2019, ξεκίνησα το PES γύρω στο 2020. Μετά αυτό άλλαξε, έγινε eFootball και αναγκάστηκα να ξαναγυρίσω στο FIFA. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό, δεν λέω, έχει πάρα πολύ καλά γραφικά, καινοτόμες ιδέες για το είδος του, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ με τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία το κλειδώνουν και ελπίζω να τα δω με την EA. Όταν λέω EA εννοώ πως από τη στιγμή που η FIFA βγαίνει από τη μέση, λογικά η εταιρεία θα αναλάβει όλο το project και όλες οι ιδέες θα είναι δικές της. Να σας πω την αλήθεια, με τα χρόνια, έτσι όπως αλλάζουν τα παιχνίδια, αλλάζουν οι συνεργασίες κτλ, αλλάζουν τα ονόματα, είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας να απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά, αν μπορούν να μου προσφέρουν κάτι καλύτερο από αυτό που είχα χθες, δεν θα έχω κανένα παράπονο. Αφού μιλήσαμε για την EA και τα πιθανά πλάνα της, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τη μεριά της FIFA, η οποία FIFA ψάχνει για εκδότες έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ένα παιχνίδι το 2024, το οποίο θα σπάσει τα κοντέρ. Η ίδια η FIFA ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με την EA και ανακοίνωσε επίσης και ένα νέο project το οποίο θα ανοίξει το 2024. Προσωπικά τι να σας πω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που έκανε η EA μέχρι τώρα. Επιπλέον, όπως είπαμε και πριν, θυμηθείτε ότι η EA έχει και την υποστήριξη των ομάδων. Αν όχι όλων, τουλάχιστον των μεγαλύτερων ομάδων. Η FIFA στην ανακοίνωσή της είπε: «Σας διαβεβαιώ πως το μόνο αυθεντικό και αληθινό παιχνίδι που θα φέρει το όνομα της FIFA θα είναι το καλύτερο για τους gamers και τους φιλάθλους. Το FIFA 23, 24, 25, 26 και προχωράμε θα παραμείνει για πάντα το καλύτερο παιχνίδι». Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια του βίντεο ποιο ήταν το αγαπημένο σας FIFA, ποιο FIFA χαρήκατε πιο πολύ και ποια είναι η αγαπημένη σας εμπειρία μέσα από το παιχνίδι. Επίσης, για εσάς που είσαστε καινούργοι στο κανάλι, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα καινούργια μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Spoiler, πιθανότατα να υπάρξει και άλλο βίντεο αύριο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τότε, τα λέμε.